Γιατί με τις διακοπές στη θάλασσα, το κρασάκι και τα γόρι σου, έρχεται και ο έρωτας. Mm. Και θέλουμε να μάθουμε εμείς τι θα συμβεί ερωτικά αυτό το καλοκαίρι για τα ζώδια. Είναι έτσι πολύ έντονο, πολύ δυνατό. Θα έχει φυσικά και τα καμπανεβάσματα, το κλασικό, αλλά όλοι... Μισό λεπτό, γιατί κάποιο πρόβλημα έχει το μικρόφωνο σου και δεν σε ακούμε. Νομίζω ότι πνίγηκε στο πούστο σου σήμερα, Άντζελα. Για τζελάκι μας. Τρεπίσου, έσχος. Άκου να σου πω. Εγώ είμαι της άποψης, όταν έχεις μπούστο πρέπει να το δείχνεις. Ναι, γιατί το έχεις. Γιατί το κρύβει τόσο και δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Την τελευταία μέρα που σε λένε θα είναι στο σκορπιό. Περάσει λίγο από το σκόπο μου. Σωστή. Δεν θα πρέπει κανείς και τίποτα. Λοιπόν, θερμό καλοκαίρι θα είναι το φετινό. Πάλι δεν ακούγεται. Φέρτε μια μπανάνα, ρε παιδιά. Έχουμε μια μπανανούλα. Ένα είναι το μπούστο για φέτος το καλοκαίρι, Μπέτη. Τι. Αθηνάφα λίγο. Που μπόστε το πουκάμισό σας καλύτερα. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και κάνω και σήμερα. Τώρα μια σήμερα. Μπορώ να το κρατάω εγώ. Λοιπόν, έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι. Από την άποψη ότι όλοι είμαστε κάπως ξεσηκωμένοι. Επηρεάζει όλο τον κόσμο. Φυσικά υπάρχουν και τα σκαμπανεβάσματα, υπάρχουν και έτσι και οι δύσκολες στιγμές μέσα στο διάστημα αυτό, αλλά για όλους υπάρχουν καλά διαστήματα και καλές... Εκεί θα εστιάσουμε, στα καλά. Ακριβώς, στα καλά. Αυτό θα πω και μόνο. Λοιπόν, εδώ ξεκινάμε με τους κρυούς μας. Εδώ λοιπόν εσείς με αυτοπεποίθηση και δεκτικότητα είσαστε ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες. Και γιατί όλο το καλοκαίρι ο Δίας θα είναι στο δικό σας το ζώδιο. Δεν υπάρχει καλύτερο δώρο από να σας κάνει να είσαστε πολύ ανοιχτοί. Ουσιαστικά κινείτε τα νήματα εσείς και δεν αφήνετε καμία ευκαιρία που να πάει έτσι στράφη και φυσικά καμία ευκαιρία που να μην την αρπάξετε από τα μαλλιά. Υπάρχει ένα δύσκολο διάστημα το οποίο είναι στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου. Το έχουμε ξαναπεί, είναι αυτή η πανσέληνος η έντονη. Εκεί βέβαια μπορεί να πιεστείτε. Επίσης θα σας πω ένα άλλο διάστημα, γύρω στις 7 του Αυγούστου, όπου ο δικός σας κυβερνήτης ο Άρης θα κάνει μία όψη σκληρή με τον Κρόνο. Ταύρε μου, τίποτα λιγότερο από κάτι συναρπαστικό. Έχετε τον Άρη στο δικό σας ζώδιο. Είσαστε σεξουαλικοί, είσαστε θερμοί, είσαστε διεκδικητικοί. Επίσης, έχουμε και τον ουρανό με τον βόρειο δεσμό να κινείται στο ζώδιό σας. Εδώ λοιπόν, μπορεί ήδη, αλλά και στο επόμενο διάστημα, να βρείτε τον άνθρωπο της ζωής σας. Γιατί είστε έτοιμοι να βγείτε από την ζώνη της ασφαλείας σας. Φυσικά... Κάτι τέτοιο, εσάς σας βγάζει και λίγο, σας δημιουργεί και ένα άγχος. Όλα μπαίνουν περισσότερο στη θέση τους στο τέλος του Αυγούστου, στο δεύτερο μάλιστα 20ήμερο, μετά την Πανσέληνο και φυσικά που ο δικός σας κυβερνήτης η Αφροδίτη θα κάνει αντίθεση με τον Κρόνο. Για τους δίδυμους, δεν είναι ότι δεν έχετε κοινωνικότητα, αλλά περισσότερο θέλετε να κινείστε μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα. Είναι ο Άρης λίγο και κινείται παρασκηνιακά. Και θα σας βλέπουμε, αλλά και δεν θα σας βλέπουμε. Λοιπόν, εδώ ζητήστε από φίλους να μεσολαβήσουν για μια γνωριμία ή αν κάποιο άτομο δυσκολεύεστε λίγο να το πλησιάσετε. Και γενικά μπορούν να σας βοηθήσουν και όλα σε αυτό, να σας συστήσουν κάποιους, έστω και αν είναι τύπου προξενιό. Για εσάς λίγο, στις 14 Ιουλίου, όπου η Αφροδίτη από το δικό σας ζώδιο θα κάνει μια όψη τετραγώνου με τον Ποσειδώνα, μπορεί να βρείτε το ιδανικό άτομο ή μπορεί εσείς να βλέπετε αυτό που θέλετε και μετά κάπως να αποκαλυφθεί ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και να υπάρξει μια απογοήτευση. Βασικά θα σκέφτεστε ότι μετά τις 20 Αυγούστου ο Άρης θα περάσει το δικό σας το ζώδιο και εκεί είναι πολύ πιο δυναμικά τα πράγματα και πολύ πιο ερωτικά και διεκδικητικά από την πλευρά σας. Καρκίνη μου, εδώ λοιπόν σκεφτόμαστε ότι από τις 18 Ιουλίου μέχρι τις 11 Αυγούστου η Αφροδίτη θα κινηθεί στο δικό σας το ζώδιο, κάτι το οποίο σας προσθέτει πάρα πολύ γοητεία. Αλλά σας κάνει και εσάς να θέλετε να επιδιώξετε την αγάπη. Η Πανσέληνος, η οποία γίνεται στις 13 Ιουλίου και για μία εβδομάδα ακόμα, είναι λίγο πιεστική. Εκεί μπορεί να βρείτε ανθρώπους, δηλαδή μπορεί να σας πλησιάσουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ κυριαρχικοί, δυνατοί. Μπορείτε να σταθείτε δίπλα τους, να σας αρπάξουν από το χέρι. Ή επίσης κάποιοι μπορεί να συνειδητοποιήσετε ότι έχετε εγκλωβιστεί σε μία σχέση, σε μία κατάσταση. Επίσης, ένα άλλο σημείο στο οποίο πρέπει κάπως να προσέξετε είναι γύρω στις 9 Αυγούστου, όπου η Αφροδίτη από το δικό σας το ζώδιο θα κάνει αντίθεση με τον Πλούτονα. Με τον Άρη στον Ταύρο διευρύνεται το δίκτυο γνωριμιών σας και αυτό φυσικά κατ' επέκταση φέρνει και διάφορες ευκαιρίες. Εδώ λοιπόν τώρα περνάμε στα λιοντάρια μας.
Εδώ έχουμε την βασιλιά και, τον βασιλιά και τη βασίλισσα του Θέρους. Όλα τα μάτια στραμμένα πάνω σας. Έτσι κι αλλιώς πάντα το καλοκαίρι έχετε, είναι το δικό, η δική σας εποχή. Αλλά κάθε πότε κάνει και όψεις με τον Δία, όπου να σας φέρνει πολλά δώρα και να είναι πολύ μεγάλες οι ευκαιρίες ερωτικά και σε διάφορα επίπεδα, αλλά εμείς μιλάμε τώρα για τα ερωτικά. Εδώ να πω ότι είσαστε διατεθειμένοι να αφαιθείτε, να πειραματιστείτε, γενικά να φλερτάρετε. Τα δράματα βέβαια δεν θα λείπουν. Εντάξει, αυτό είναι άλλωστε και το χαρακτηριστικό που σας κάνει ακαταμάχητους. Δεν γίνεται να μην υπάρχει και λίγο... Λίγο drama queen, λίγο είναι καλό. Queen. Είναι πιπέρι. Λοιπόν, απλά ο Κρόνος, ιδιαίτερα γύρω στην Πανσέλινο που έχουμε στις 12 Ιουλίου και μετά η αντίθεση της Αφροδίτης με τον Κρόνο τέλος Ιουλίου, στις 28 Αυγούστου, είναι εκεί που σας επαναφέρει λίγο στην τάξη, ώστε, ποιος είναι ο σκοπός, να σκεφτείτε λίγο μακροπρόθεσμα τις όποιες συνέπειες των επιλογών σας. Παρθένη μου, αισθησιακή και σαγηνευτική, έτσι ωραία σας το βέβαια. Τι, λοιπόν, ο ήλιος, ο Ερμής και η Αφροδίτη θα περάσουν στο 12ο σας οίκο. Εδώ λοιπόν λίγο είναι αυτό το οποίο σας κάνει πολύ περισσότερο συναισθηματικούς. Δεν είναι ότι δεν είσαστε στα φόρτες σας, απλά δεν πολύ θέλετε και λίγο ξέρετε αυτά τα ταβαντούρια που να γίνεται. Εδώ για κάποιους μπορεί να φέρει καρμικές σχέσεις ή αν είσαστε ήδη σε κάποια σχέση να φτιάξετε λίγο, να συνδεθείτε λίγο περισσότερο και να δεθείτε συναισθηματικά. Η γλώσσα σας λύνεται μετά τις 4 Αυγούστου, όπου θα περάσει ο Ερμής το δικό σας το ζώδιο. Μετά από τις 20 Αυγούστου θα περάσει και ο Άρης στους Διδύμους. Και στις 23 θα περάσει και ο ήλιος σε εσάς. Επομένως είναι ένα δυναμικό δεκαήμερο το τελευταίο. Απλά γύρω στις 21 θέλω λίγο να είσαστε προσεκτικοί, γιατί ο δικός σας κυβερνήτης θα είναι απέναντι από τον Ποσειδώνα και μπορεί να πείτε πράγματα τα οποία δεν εννοείτε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πληγώσετε και τους άλλους. Συγκεκριμένα αυτή τη μέρα, λες, ή το τελευταίο δεκαήμερο. Εκείνες τις ημέρες, ναι. Εκείνες τις ημέρες, επειδή είσαστε λίγο πιο ντούροι, γενικά σε όλα, λίγο να προσέχετε γενικά αυτά που λέτε και πώς μεταφέρετε τη σκέψη σας. Ζυγή μου, για εσάς διαλέξτε και πάρτε ο Δίας κινείται στον τομέα των σχέσεων. Δεν έχει σημασία αν έχει γυρίσει σαν άνδρομη πορεία. Είναι ανοιχτή όλη η δρόμη για εσάς και για γνωριμίες. Επίσης, από τις 18 του Ιουλίου μέχρι τις 11 Αυγούστου, ο Ερμής, συγγνώμη, η Αφροδίτη που είναι δικός σας κυβερνήτης, βρίσκεται στην κορυφή του οροσκοπίου σας και φωτίζει τη γοητεία σας, την ομορφιά σας. Ο Άρης τώρα που βρίσκεται στον Ταύρο σας κάνει αρκετά παθιάριδες, θα έλεγα. Το πάθος βέβαια, αυτό ξέρετε πως μπορεί να βγαίνει, ανάλογα και με τις όψεις που κάνει. Άλλες φορές αυτό το πάθος μπορεί να είναι στην ένταση και άλλες φορές το πάθος ξέρουμε πως εκδηλώνεται. Λοιπόν, όσο κυλά ο Αύγουστος υπάρχει μια διάθεση ανανέωσης και γενικά να αλλάξετε και τους όρους του παιχνιδιού. Να γίνετε περισσότερο πιο χαλαροί. Προσοχή στην Πανσέλινο τώρα που έχουμε στις 13 Ιουλίου. Στις 9 Αυγούστου, όπου η Αφροδίτη δικό σας κυβερνήτης ήταν απέναντι από τον Πλούτονο, αλλά και στις 28 που θα συναντήσει τον Κρόνο. Σκορπιοί μου, εσείς είσαστε μυστηριώδεις και ελκυστικοί, θα έλεγα λίγο πιπεράτη. Λίγο απόμακρη, λίγο, ξέρετε, δύσκολη. Είναι οι ανασφάλειές σας ουσιαστικά, αλλά για τους άλλους, έτσι όπως το βλέπουν, είναι θέλω να τον κατακτήσω ή να την κατακτήσω. Τι έχει αφού και δεν με επιτρέπει, δεν μου επιτρέπει να με πλησιάσει. Το γεγονός ότι ο Άρης, ο Ουρανός και ο Βόρειος Δεσμός βρίσκονται στον τομέα των σχέσεων, αυτό σημαίνει ότι έχετε πολλές ευκαιρίες ή μπορεί να εμφανιστεί μπροστά σας η αδερφή ψυχή σας. Στις 7 Αυγούστου, όπου ο Άρης, δικός σας κυβερνήτης, θα κάνει τετράγωνο με τον Κρόνο, εκεί λίγο μπορεί να είναι δύσκολο το διάστημα και να έρχεται σε κάποιες ρήξεις. Επίσης όμως την ίδια μέρα έχουμε και ένα υπέροχο τρίγωνο μεταξύ της Αφροδίτης και του Ποσειδώνα, επομένως πρέπει να διαλέξετε λίγο από ποια πλευρά θα κινηθείτε. Αχ, πώς λέγεται το στρατόπεδο. Στρατόπεδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε καλά, λοιπόν, ο Άρης στους Διδύμους μετά τις 20 σας δίνει πάρα πολύ πάθος, πάθος, πάθος. Λοιπόν, για τους τοξότες μας. Εδώ λοιπόν ο έρωτας θέλει πάθος αλλά και δόσεις περιπέτειας, γιατί αρχικά είσαστε λίγο μέσα στον Ιούλιο, είσαστε λιγάκι να βλέπετε τον άλλον, τι κάνει, να τον τσεκάρετε με κάποιες κριτικές τάσεις γενικότερα. Θέλετε να καθιστήσετε πολύ σαφές ποιες είναι οι προθέσεις του άλλου. Όμως στην πορεία και με αυτές τις ωραίες όψεις που κάνει ο δικός σας κυβερνήτης, ο Ερμής με τον Δία, αρχίζετε και είσαστε πιο περιπετειώδεις και πιο ανοιχτοί.
και για εσάς λίγο προσοχή. Στις 14 Ιουλίου, όπου η Αφροδίτη θα κάνει αυτή την όψη με το Ποσειδώνα, επομένως μπορεί να είναι λίγο μπερδεμένα τα μηνύματα που στέλνετε ή να μην είναι ακριβώς αυτό που ζητάτε από τον άλλο, να μην καταλάβετε ακριβώς τι λέει, και προς το τέλος του Αυγούστου, όπου ο Ερμής θα κάνει την αντίθεση με τον Ποσειδώνα. Εγώ, κερί μου, για εσάς, από 40 κύματα περνάτε. Και εσείς το τέρι σας, το υποψήφιο τέρι, γενικά το ένα σας ξυνίζει, το άλλο σας ενοχλεί. Έχετε λίγο κάποιες δυσκολίες όσον αφορά τι βλέπετε στους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά σας. Είναι αυτός ο Πλούτωνας μέσα στον Ιούλιο που βρίσκεται στο δικό σας το ζώδιο και έχουμε αυτή την Πανσέλινο, η οποία είναι αρκετά ισχυρή. Επομένως, εκεί κοιτάζετε λίγο τις δικές σας ανάγκες. Καλύτερα και πιο βατά είναι μέσα στον Αύγουστο. Ο Άρης που είναι στον Ταύρο είναι βοηθητικός απέναντί σας. Γι' αυτό λέω, κάντε λίγο παιχνίδι, δείτε το λίγο πιο διασκεδαστικά και γενικά μην πιέζετε με αυτά τα πολύ περίεργα που μπορεί να έχετε. Υδροχόοι μας, αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό για σας, όλοι οι πλανήτες κινούνται από το τέλος περίπου του Ιουλίου απέναντί σας. Πολύ αυξάνει τη δημοτικότητά σας, αυξάνει αυτό το να θέλετε να ανοιχτείτε, να θέλετε να γνωρίσετε, να ασχοληθείτε με το τέρι σας. Έρχεται και σε επαφή με τον Δία. Απλά όσο έχετε τον Κρόνο, είναι η αξιοπιστία η οποία σας... αυτή που εκπέμπετε, η οποία υπόσχεται μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις ή ανθρώπους να σας πλησιάσουν που θέλουν να είναι κοντά σας, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, και όχι γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή να σηκωθείτε να φύγετε. Λοιπόν, η Πανσέλινος, η οποία έχει στις 12 Αυγούστου, είναι πάνω σας, είναι στο δικό σας το ζώδιο. Κάπου εκεί λοιπόν θα δείτε ακριβώς τι ζητάτε. Και αν δεν είσαστε σε μία σχέση η οποία είναι σωστή, το βάζετε λίγο τα πράγματα στα όρια τους και στη θέση τους, ή μπορεί εκεί ακριβώς να είναι που παίρνετε τις αποφάσεις για τις δεσμεύσεις. Και τέλος, για τους ηχθείς μας, εδώ θα έλεγα, ανοίξτε την καρδιά σας. Γενικά σας το λέω εδώ και καιρό, ότι πρέπει να μιλήσετε, πρέπει να βγάλετε αυτά που νιώθετε, πρέπει να είσαστε πιο ακριβείς στη σκέψη σας, ακριβείς στο τι θέλετε, και να μην υποχωρείτε, γιατί έχετε αυτή την τάση να υποχωρείτε και να θυματοποιήσετε. Μετά τις 4 Αυγούστου, ο Ερμής θα περάσει απέναντί σας, επομένως εδώ είναι και εσείς που μπορείτε να ξεκινήσετε έτσι λίγο το ντεραβέρι που λέμε με τους άλλους και για γνωριμίες, αλλά και με τον σύντροφό σας. Θέλει τόλμη, αν σας ενδιαφέρει ένα άτομο, θέλει και ο Άρης και ο Ουρανός και ο Βόρειος Δεσμός στο κομμάτι που βρίσκεται. Δεν θα πάθετε κάτι αν πλησιάσετε, τολμήσετε. Δεν φοβάστε δηλαδή ότι μπορεί να σας απορρίψουν. Θα σας αποζημιώσει αυτή η προσέγγιση. Γενικότερα να προσέχετε λίγο στις 14 Ιουλίου, όπου ο Ποσειδώνας από το δικό σας ζώδιο θα κάνει αυτό το τετράγωνο με την Αφροδίτη. Όπως επίσης και στις 21 Αυγούστου, όπου πάλι από το δικό σας ζώδιο ο Ερμής θα κινηθεί απέναντι ακριβώς από τον Ποσειδώνα, και εκεί μπορεί να υπάρξει μια δυσκολία συνεννόησης και να στεναχωρηθείτε εσείς, αλλά και να στεναχωρήσετε τους άλλους. Αυτά λοιπόν, μάλιστα, από μένα.